Την ώρα που το πολιτικό σύστημα αυτή τη φορά ασχολείται με μία άλλη υπόθεση του Ανδρέα Πάτσι. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας να καλησπέρισουμε τον πρώην Υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας, τον κύριο Σταύρο Ραχοβίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Ραχοβίτη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, κύριε Γανιλόπουλε. Καλό κουράγιο. Μένουμε σε αυτή την υπόθεση, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μια υπόθεση η οποία με τον έναν τον άλλον τρόπο αποτελεί ένα πλήγμα, εγώ θα πω, γενικά για τη δημοκρατία. Φτάνει ένας βουλευτής να δηλώνει δεν ήξερα. Μέχρι και το τι γίνεται τέλος πάντων με τις υποθέσεις του δημοσίου. Η όλη πραγματικότητα όμως δείχνει πως πέρα από τα όσα θα αποκαλύψει η έρευνα του Οικονομικού Εισαγγελέα, υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία έχετε πάρει τις απαντήσεις που θέλετε. Κοιτάξτε, είναι άλλο ένα χτύπημα στη δημοκρατία μετά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων πολιτικού αρχηγού. Έχουμε άλλο ένα πλήγμα στη δημοκρατία με μια υπόθεση που η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Αυτός ο ισχυρισμός που για τον κύριο Μητσοτάκη πάντα φταίει κάποιος άλλος, σε αυτή την περίπτωση καταρρίφθηκε από τα ίδια στελέχη του κόμματός του. Όταν ο κύριος Μούρας, ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποθενέσχες της Βουλής, είπε ότι επί τρεις φορές έχουν ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία από τον κύριο Πάτσι. Ναι, αλλά εξηγήστε μου λίγο τώρα αυτό. Γιατί ο κύριος Πάτσι και ο ίδιος, αλλά και η Νέα Δημοκρατία διατείνονται ότι τα στοιχεία αυτά εξετάστηκαν από τους αρμόδιους και πέρασαν, να το πούμε έτσι, και τον σκόπελο του Ποθενές και τις δημοσιοποίησεις. Όλα αυτά όμως τα ζητήματα δημιουργούν γενικά θέματα για το ίδιο το πολιτικό σκηνικό. Ακριβώς. Εδώ είναι το περιεργό, όταν η αντιπολίτευση, ο αντιπολιτευόμενος τύπος θέτει ερωτήματα και η κυβέρνηση τα βρίσκει όλα, η κυβερνητική πλειοψηφία, με συγχωρείτε, τα βρίσκει όλα καλά. Εδώ είναι το μείζον θέμα. Στην πραγματικότητα, εδώ και τρία χρόνια κουκούλωνε, κάλυπτε την υπόθεση που γνώριζε καλά ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν περνάει την Επιτροπή, ζητούνται στοιχεία, προσκομίζονται αυτά που προσκομίζονται, γιατί όπως είδατε η εταιρεία του κ. Πάτσι με τη σύζυγο του υπουργού του κ. Τσάρα ουδέποτε παρουσιάστηκε στο Ποθενέσχες, ακόμα και τώρα. Όταν συγκαλύπτεται από την κυβερνητική πλειοψηφία όλα αυτά τα θέματα, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι άγνοια. Δεν είναι ότι πέρασαν, εξετάστηκαν και τελείωσε. Είναι ότι ήξεραν ότι υπάρχει πρόβλημα και το συγκάλυπταν. Εδώ λοιπόν δεν είναι ζήτημα μόνο του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης, είναι ζήτημα ολόκληρης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, άρα και της λειτουργίας των θεσμών. Όταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όταν με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν η Επιτροπή Ποθενέσχες με κυβερνητικές πλειοψηφίες κουκουλώνει και κλείνει υποθέσεις, υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα. Το ένα, το κρατούμενο. Και το δεύτερο κρατούμενο, για να πάμε και στην ουσία της υπόθεσης του κ. Πάτσι, δεν μπορεί ένας βουλευτής να ψηφίζει νόμο για τις κατασχέσεις της περιουσίας των πολιτών και κατασχέσεις να κάνουν οι ίδιες του οι εταιρείες. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Και είναι ζήτημα ηθικής τάξης πρώτου μεγέθους. Πέρα από το τυπικό, είναι το ουσιαστικό. Δεν μπορεί να νομοθετεί ο ίδιος άνθρωπος εποφελία των εταιριών το δικό του. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πραγματικά. Καταλαβαίνουν όλοι πολύ καλά το τι συμβαίνει. Το ερώτημα όμως και το ζήτημα είναι ότι αυτή η όλη κατάσταση που διαμορφώνεται ή θα πω που παγιώνεται στο πολιτικό σκηνικό φέρνει από την άλλη και την αντίδραση των πολιτών. Και τι εννοώ αντίδραση των πολιτών? Δεν φέρνει την δημοσκοπική αναθεώρηση δεδομένων. Φέρνει την αντίδραση των πολιτών ως προς το πολιτικό σύστημα. Οι πολίτες παγιώνουν μια λογική απέναντι στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Όχι, νομίζω ότι κάνετε λάθος αυτή την εκτίμηση, κύριε Κανελόπουλε, με όλη το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό σας, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι πολίτες ξέρουν ποιος τους φταίει και τι φταίει. Ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία με όλα τα φαινόμενα σύψης, πολιτικής διαφθοράς, διασπάθησης δημοσίου χρήματος, οι γαλάζιες ακρίδες που είπε ο κύριος Τσίπρας χτες στη συνέντευξή του, είναι αυτοί που φταίνε για την καθημερινότητα που βιώνει ο πολίτης. Το ξέρουν καλά ότι είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα το δείτε στην κάλπη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εγώ έκανα ένα γενικό σχόλιο απλά γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αίσθηση στους πολίτες ότι
τα σκάνδαλα τα συνηθίσαμε. Αυτό θέλω να πω. Όχι, δεν συνηθίσαμε τίποτα. Ούτε ο ελληνικός λαός συνήθισε κανένα σκάνδαλο, ούτε εννοείται αυτό και συμφωνούμε απόλυτα. Σας μεταφέρω, για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω στην επάρχειά του, ότι η αίσθηση που δημιουργείται στους πολίτες είναι ότι ζούμε σε μια οσμή σκανδάλων σε τέτοιο βαθμό που έρχεται να προστεθεί διαρκώς ένα ακόμη. Όλο αυτό το σκηνικό, όχι σήμερα, λοιπόν, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Αυτό θα τιμωρηθεί στην κάλπη. Όχι μόνο σήμερα, τα τρία τελευταία χρόνια, πραγματικά έτσι όπως το λέτε, έχουμε γεμίσει από απευθείας αναθέσεις. Ξεκινώντας από απευθείας αναθέσεις, από εταιρείες εμπλοκής διαφόρων παρατρεχάμενων ή κουμπάρων, να θυμηθούμε την εταιρεία που έφτιαχνε καζανάκια και έπαιρνε απευθείας αναθέσεις για ιατρικό υλικό, μέχρι σήμερα που αποδεικνύεται ότι τα πράγματα, το παγόβουνο έχει και μεγαλύτερο βάθος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή τα στελέχη ή πρόσωπα που εμπλέκονται με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται παντού σε όλη την πυραμίδα της διαφθοράς. Αυτό το καταλαβαίνει. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Κύριε Ραγκοβίτη, να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά. Το καταλαβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.